δημοσκόπηση στην οποία αναφερόμαστε και η τελευταία, η πρόσφατη, αυτή που δείξαμε τις κράτες προηγουμένως, λέει 6%, το κάνατε 8%. Εμείς έχουμε δημοσκοπήσει 8%. Ναι, μακάρι να πάρετε, αλλά θέλω να πω ότι. Εμείς πιστεύουμε ότι θα πάρουμε διψήφιο. Σας το είχα πει και μάλιστα είχατε πει διάφορα εσείς. Εγώ σας πιστεύω ότι θα πάμε σε διψήφιο νούμερο. Όμως, εάν. Άλλο είναι το ερώτημα. Εάν δεν πάτε, τι θα γίνει. Εάν δεν πάμε σε οποιοδήποτε κόμμα και αν δεν πάμε, σε οποιοδήποτε κόμμα, όχι μόνο για εμάς, οποιοδήποτε κόμμα δεν πιάσει αυτούς στόχους που έχει βάλει στις εκλογές, πάει σε συζήτηση στο κόμμα του την επόμενη φορά, μετά από τις εκλογές, γίνεται πάντα μια εκτίμηση του αποτελέσματος. Και εκεί θα αποφασίσει η κοινοβουλευτική ομάδα και το ΠΑΣΟΚ. Σε όλα τα κόμματα γίνεται, όχι μόνο αυτό. Είναι προφανές. Είναι προφανές. Σας βρίσκω λίγο πιο ήρεμο σε ό,τι αφορά το δίλημα που βάζει ο Βενιζέλος. Ένα κλικ πιο κάτω, δυο κλικ πιο κάτω από το προεδρικό δίλημα. Είστε εσείς προσωπικός. Εγώ προσωπικά. Από την αρχή είμαι έτσι. Να. Και το ξέρετε. Εάν οι δημοσκοπήσεις που λένε 6% επαληθευτούν και δεν πάει στο 8 και στο 9 που αλλάζει και το σκηνικό. Είναι δύο πράγματα. Η κυβέρνηση λοιπόν με ένα τέτοιο ποσοστό δεν έχει κανένα λόγο να φοβάται τίποτα. Με ποιο ποσοστό? Πάνω από ένα ποσοστό πάνω από 7-8%. Το 6 λέω εγώ. Το 6% έχει τέτοιο. Το 6 για εσάς θα είναι θέμα από δοκιμασία. Δεν νομίζω. Γιατί εγώ έχω βάλει ότι κάτω από 5% το πρόβλημα θα υπάρχει πρόβλημα. Αλλά νομίζω πάνω από 5% δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Ναι, το αυτή είναι η γνώμη που έχει μέσα σα, α πούμε. Μέσα μου είναι ένα 5%. Θα κάνει την κυρία Αγία. Λοιπόν, σα είχα πει και την προηγούμενη φορά ότι αυτό θα είναι συνδυαστικό. Δηλαδή, και μάλιστα εσεί είσαστε λίγο, αν θυμάμαι καλά, λίγο εγκρατεί αυτέ τι εκτιμήσει που είχα κάνει για τι περιφέρειε. Είμαι σίγουρο ότι. Εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ. Προστάσει όλου που κάνουν εκτιμήσει. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ και οι άλλε δυνάμει του τόπου δεν θα έχουν να ακουμπήσουν σε καμία περιφέρεια. Καμία. Αυτή είναι η άποψή μου. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έπαιρνε καμία περιφέρεια. Όχι οι άλλες δυνάμεις στη Νέα Δημοκρατία. Όχι οι άλλες δυνάμεις, λέω, πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ. Ή πριν από το ΣΥΡΙΖΑ. Ή πριν από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα πάρουν καμία περιφέρεια. Αυτή η αντίδραση που είχε το ΠΑΣΟΚ για λεπτό, να τελειώσω λοιπόν. Όσο για τους δημάρχους, πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ θα πάει στη δεύτερη Κυριακή με 100 δημάρχους. Άρα λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να δούμε συνδυαστικά το αποτέλεσμα των τοπικών αυτοδιοικητικών εκλογών με τις εκλογές της επόμενης Κυριακής. Και μην ξεχνάτε, βέβαια, εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να θριαβολογήσει το ΠΑΣΟΚ για αυτή του την μεγάλη πραγματικά επιτυχία, αν πάνε έτσι όπως τα έχω υπολογίσει εγώ τα πράγματα. Πιστεύω ότι και η επόμενη Κυριακή θα αποτυπώσει σε καλύτερο, δηλαδή θα είναι μια προωθητική δύναμη το αποτέλεσμα των τοπικών αυτοδιοικητικών εκλογών για την επόμενη Κυριακή για την Ελιά. Μάλιστα. Μάλιστα.